αυξημένη είναι η ζήτηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο την περίοδο του lockdown, με αρκετές μεταφορικές εταιρείες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άμεση εξυπηρέτηση του κοινού λόγω της έλλειψης προσωπικού. Τι ώρα να έρθω, πόσα δέματα έχουμε για περιοχή, Αμουδάρα. Ωραία, σε κανένα 20 λεπτό θα είμαι εκεί, 4 δέματα για Αμουδάρα. Με φόντο αυτές τις αδυναμίες, οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί αναλαμβάνουν ρόλο courier και στο Ηράκλειο, μεταφέροντας δέματα στους παραλήπτες, κάνοντας ουσιαστικά χρήση του δικαιώματος που τους δίνει ο νόμος. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά με γύρω στα 10 αυτοκίνητα, τώρα έχουν φτάσει στα 30 αυτοκίνητα και με μία συζήτηση που κάναμε με τις εταιρείες που συνεργάζονται τα αυτοκίνητα αυτά, έχουν μείνει απόλυτα ικανοποιημένοι. Το ταξί είναι ένας ασφαλές μέσων μεταφοράς είτε ανθρώπων. Φτάσαμε στο σημείο τώρα και δεμάτων. Δουλειά δεν έχουμε τίποτα. Εδώ καθόμαστε 2-3 ώρες στις πιάτσες και ασχολούνται τώρα οι ταξιτζίδες και με άλλα πράγματα που κάνετε. Πάνε με courier και μοιράζουν δέματα, πολλά ταξί για να βγάλουν κάτι. Αλλιώς δεν έχει τίποτα δουλειά. Εδώ καθόμαστε και δεν κάνουμε τίποτα. Πρόκειται για μια εναλλακτική λύση, η οποία δίνει μια μικρή οικονομική ανάσα στον κλάδο, όπως δηλώνει ο Γιάννης Πιθάκης. Υπογράφουμε μια σύμβαση με το εκάστοτε κατάστημα, μας δίνουν κάποια δέματα σε ημερήσια βάση, τα πηγαίνουμε στους ανθρώπους, σπίτια τους τα παραδίδουμε. Σίγουρα δεν είναι η μεταφορά μιας κούρσας των 340, ίσως είναι πάρα πολύ λιγότερο. Αλλά όταν σε μια περιοχή μεταφέρεις δύο δέματα, ίσως μαζέψει το 340 που καλύβει τη μεταφορά και το κόστος του αυτοκινήτου. Όσο μικρό και αν είναι το εισόδημα από τη μεταφορά δεμάτων, οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί το κάνουν προκειμένου να καλύψουν πάγιες ανάγκες. Είναι μια εναλλακτική λύση τώρα αφού δεν υπάρχει δουλειά. Επίσης πολλοί μάθαμε ότι πάνε και στις ελιές για μεροκάματο. Φυσικά. Δεν υπάρχει δουλειά. Δηλαδή άμα δεν μπορείς να ζήσεις αλλιώς. Ειδικά μου είσαι οδηγός. Την ίδια ώρα, αρκετοί οδηγοί ταξί πηγαίνουν στο λιωμάζωμα για πρώτη φορά στα χρονικά ως εργάτες γης, καθώς τα εισοδήματά τους είναι σχεδόν μηδενικά. 100 άνθρωποι, ενώ δεν έχουν δικό τους αυτοκίνητο, ξέρουν τα λειτουργικά του έξοδο, δεν θα βγει. Οπότε έχουν αυτή τη λύση και πάνε σαν εργάτες γης. Στην παρούσα φάση που ζητείται εργατικό προσωπικό στις ελιές για πρώτη φορά στα χρονικά. Δεν έχει. Εγώ στα 33 χρόνια που κάνω το επάγγελμα βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Είμαστε μόνοι μας,